Την ανοικοδόμηση του μεευτηρίου στην Μαριούπολη, το οποίο βομβαρδίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις, είναι έτοιμη να αναλάβει η Ελλάδα. Αυτό ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στην τετράμερη σύσκεψη με τους πρωθυπουργούς της Ιταλίας Μάριο Ντράγκη, της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και της Πορτογαλίας Αντώνιο Κώστα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε με ζεστά λόγια στη Μαριούπολη, που αποτελεί κέντρο της ελληνικής μειονότητας στην Ουκρανία. Να εκφράσω δημόσια τον αποτροπαϊσμό μου για όσα συμβαίνουν σήμερα που μιλάμε στην Ουκρανία, ειδικά στη Μαριούπολη. Γνωρίζετε το έντονο ελληνικό ενδιαφέρον για την πόλη αυτή, η οποία έχει μετατραπεί σε σύμβολο αντίστασης του ουκρανικού λαού απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, καθώς εκεί κατοικούν παραπάνω από 100.000 ελληνικής καταγωγής Ουκρανοί. Και επειδή πρέπει να σκεφτόμαστε και την επόμενη μέρα, η ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει, όταν τελειώσουν οι ανθρωπαξίες και ξεκινήσει η διαδικασία της αποκατάστασης, να ανακατασκευάσει το μεευτήριο της Μαριούπολης, το οποίο και βομβαρδίστηκε τις τελευταίες εβδομάδες, ως μια μικρή έμπρακτη στήριξη στην μεγάλη προσπάθεια ανοικοδόμησης που θα πρέπει η Ουκρανία να κάνει όταν με το καλό, σύντομα ελπίζουμε, τελειώσουν οι ανθρωπαξίες. Το μεευτήριο της Μαριούπολης καταστράφηκε ολοσχερώς μετά από αεροπορική επιδρομή στις 9 Μαρτίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ανάμεσά τους και βρέφη, ενώ άλλοι 17 τραυματίστηκαν.